Ανοίξαμε το Πανεπιστήμιο επίσης με κέντρο διαβίου μάθησης, εδώ και 4 χρόνια, και γίνονται συγκεκριμένα προγράμματα, τα οποία είναι και επιδοτούμενα από τον ΟΑΕΔ, τον παλιό ΟΑΕΔ, και πραγματικά θα επιμείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Καταλήγοντας, δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό. Πρέπει να συγκλίνει και το κομμάτι της κοινωνίας που ενδιαφέρεται για τα αποτελέσματά μας και να αφιερώσει χρόνο μαζί μας. Δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι απλά. Ναι, δεν μπορεί να γίνει αυτό άντε ένα Σαββατοκύριακο, 2 φορές το χρόνο, 3 φορές το χρόνο κτλ. Πρέπει να βάλει στο μυαλό του ότι πρέπει, ότι χρειάζεται όσες φορές απαιτηθεί το χρόνο, όσες σε ένα χρόνο να απευθυνθεί, να ζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες, να του απαντήσουμε αν ξέρουμε, αν δεν ξέρουμε, να κάνουμε το lobbying στα υπόλοιπα πανεπιστήμια, να του βρούμε τον κατάλληλο και να προχωρήσουμε. Τι κάναμε σε αυτήν την περίπτωση? Προχωρήσαμε ένα βήμα παραπέρα. Υποβάλαμε και διεκδικήσαμε τον κόπο τον ευρωπαϊκό για την αγροδιατροφή. Σας ενημερώνω ότι εδώ και λίγους μήνες είμαστε hub της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετατροπή, την ψηφιακή μετατροπή του τομέα της αγροδιατροφής στην Ελλάδα, όχι στην περιοχή μας. Μαζί μας είναι η Περιφέρεια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το ΕΚΕΤΑ και άλλοι, με χώρο ευθύνης από τη Λαμία και πάνω. Τι κάνουμε, ξεκινήσαμε να χρηματοδοτούμαστε, προηγουμένως ήταν εδώ η κυρία Μιχαλοπούλου που είναι επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος και για την κομματική και για αυτό το κόμμα της αγροδιατροφής. Όπου τι κάνουμε, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στον τομέα αυτό, θα παρέχουμε δωρεάν υπηρεσίες ψηφιακού μετασχηματισμού για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής. Για τα επόμενα 3 χρόνια. Άλλη δευτερόλεπτη και εμείς τομέα σας. Ναι. Ναι. Θέλω να ασχοληθεί και τον χρόνο. Ναι. Όλη η έρευνα βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Αν κατάλαβα καλά. Άρα οι χρήστες είναι οι ψαράδες, οι γεωργοί, οι τρόφοι, που δεν τους βάζουμε στο τραπέζι να καθίσουν. Εμείς δουλεύουμε και για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε δουλέψει με επιχειρήσεις στα Σιτηρά. Έχουμε δουλέψει με τα υλοποιεία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες μεταποιούν ένα προϊόν. Είναι, όχι, και είναι και καταλυτοποιημένοι. Αυτή είναι μια σημαντική διαφορά. Πρέπει, κατάλαβα τι λέτε. Είναι μια σημαντική διαφορά. Ξεκίνησα από την αρχή και είπα ότι μας ενδιαφέρουν οι επιχειρήσεις εκείνες, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις εκείνες, οι οποίες αντιλαμβάνονται το κομμάτι της έρευνας. Αν δεν αντιλαμβάνονται το κομμάτι της έρευνας, προφανώς και θα... δεν θα έχουμε την καλύτερη απόδοση στον χρόνο που θα σπαταλάμε και οι δύο πλευρές, ή θα ξοδεύουμε ή θα επενδύουμε. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να πω τόση ώρα. Θα αφιερώσουμε και τον χρόνο που απαιτείται στον παραγωγό τον απλό, όχι κάστρος του, δηλαδή ξεχωριστά, ομαδοποιημένα. Ξοδέψει πάρα πολύ χρόνο. Οι συνάδελφοι ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο για να προσεγγίσουν την κοινωνία. Πάρα πολύ χρόνο. Είναι απογοητευτικό το αποτέλεσμα. Πολλές φορές απογοητευόμαστε. Άρα πρέπει να αλλάξετε. Μέσω περιφέρειας, μέσω τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι δεν είναι μόνο να μας φέρουν για αυτό που αυτούς... Τι κάναμε τώρα τις τελευταίες μέρες που δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος. Προσπαθήσαμε μετά την καταστροφική φωτιά να ενεργοποιήσαμε ένα πρόγραμμα, το Tooth to the People. Για πρώτη φορά χρηματοδοτούμε εμείς και καλούμε την κοινωνία να επιλέξει ποια θα χρηματοδοτηθούν. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η προτεραιότητα. Συγγνώμη, εννοείς τη βέλτιστη πρόταση για να καταλάβουμε. Ναι, ακριβώς. Και επίσης, κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα, χρηματοδοτούσαμε στα πλαίσια της εκπόνησης του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου μια έρευνα όπου ζητήσαμε από όλες τις φορείς της περιοχής να απαντήσουν συγκεκριμένα ερωτηματολόγια και πολίτες για να μπορέσουμε να μετρήσουμε αυτό που είπατε ακριβώς. Αλλά
Δεν πάμε να είμαστε στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο όλων. Τι λέει πάνω σε αυτό. Εγώ προσωπεύω τον πρωτογενή του. Αυτός εσάς, ωραία να κάνω την έρευνα, για να καταλήξω τη σύνομη της έρευνας. Θα πούμε, φέρνω αυτή είναι αυτό. Είναι πιο πάνω, πιο πάνω από εμάς, τι λέει. Ενδιαφέρονται. Είναι αδιάφορο, γιατί το πιστεύω ότι είναι αδιάφορο. Συγγνώμη, οι συνάδελφοι που ξέρουν καλύτερα, νομίζω. Δεν γίνεται στη συνεργασία. Δεν πρόκειται ποτέ το Πανεπιστήμιο να έρθει να λύσει το πρόβλημα ενός και μόνο ή ενός συλλόγου και μόνο. Όχι ενός. Το Πανεπιστήμιο για να κινητοποιηθεί πρέπει να δείτε σε επαφή, να συζητήσετε, να δούμε τις προτεραιότητες που έχουμε εμείς στην έρευνα. Τι θεωρούμε εμείς ότι έχει ενδιαφέρον. Να πείτε αυτό που, το οποίο έχει ενδιαφέρον για εσάς, να ψάξουμε να βρούμε πεδίο κοινό, έτσι ώστε να πάμε μαζί. Δηλαδή να κάνουμε την έρευνα που καλύπτει και εσάς και εμάς, να ψάξουμε να βρούμε το χρηματοδοτικό εργαλείο, οπότε αναζητάμε το Στάθη, να μας πάει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, να μας πει υπάρχουν 5 προγράμματα, εδώ έχουμε πιθανότητα Α και έχουμε 0, μην το υποβάλλουμε παιδιά εδώ. Να ξεκινήσουμε και να ξέρουμε αυτή η έρευνα ποιο πρόβλημα θα μας επιλύσει ακριβώς. Αυτό θα είναι νέο προϊόν, θα είναι βελτίωση προϊόντος, καλλιεργητικής επέμβασης. Ο Γιώργος Ζουσιλέος κάνει μεγάλη προσπάθεια με αγρούς στη διαχείριση των υδάτων και, και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να καλλιεργηθούν και να αποθηστούν. Απίθανες παιδεία συνεργασίας υπάρχουν. Και μετά, αν σε αυτό, συγγνώμη, και αν σε αυτό προκύπτει κάτι καινούριο, το οποίο απαιτεί νομοθετική παρέμβαση, τότε ναι, εμείς σε συνεργασία με το ΓΕΟΤΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ, θα ζητήσουμε την προσπάθεια να κάνουμε, να ζητήσουμε συμπληρωματική νομοθετική ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο. Ποιο είναι αυτό, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργείο Δημοσίων Έργων, ποιο τέλος πάντων είναι. Και εκεί πάλι θα χρειαστεί στη συμμαχία των τοπικών εταίρων, είτε αυτός λέγεται Δήμαρχος, είτε λέγεται Περιφερειάρχης, είτε κάποιος ο οποίος έχει πραγματικά αποδεδειγμένη εμπλοκή σε αυτό το θέμα για να σε βοηθήσει να περάσει την επόμενη μέρα. Δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό που περιγράφω και δεν είναι σίγουρα κάτι το οποίο ξεκινάει σήμερα και τελειώνει σε 6 μήνες ή σε ένα χρόνο. Αυτή τη διαδικασία δεν έχουμε κατακτήσει και γι' αυτό δεν πάμε γρήγορα και γι' αυτό δεν αντιδρούμε γρήγορα στις αλλαγές και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χάνουμε συνεχώς γιατί κάποιες άλλες κοινωνίες πάνε πιο γρήγορα. Δηλαδή, είναι πλήρως ανταγωνιστικό το περιβάλλον. Είναι εδώ αυτό. Εγώ μιλάω για το πρέπει. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Δημήτρης Τιάννης είμαι, είμαι από την περιφέρεια του Δημαγλίας, της Ξάφης και είμαι και πρόσωπος του Πανελλήνιου Συλλόγου, του Ιχθυολόγου του Δημοσίου. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παράδειση που κάνατε των πραγμάτων που κάνει κύριε Πρίτανη το Πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα με το ρόλο του δημοσίου και όταν δημοσίο, και εσείς δημόσιο είστε των υπηρεσιών μέσα σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλο θέμα. Οι υπηρεσίες, και επειδή μιλάμε κυρίως για αλεία στην παρουσίαση, το δημόσιο, το κομμάτι του δημοσίου που αφορά την αλεία είναι η πολυτουργία. Έχουμε μια γενική διεύθυνση αλείας, η οποία είναι ένα άτομο σε κάθε τμήμα για να τρέξει καθαρά διοικητικά πράγματα. Έχουμε μια περιφέρεια με υπηρεσίες δυστυχώς υποστελεχωμένες και μάλιστα δυστυχώς χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Τρεις ιδιολόγοι είμαστε σε όλη την περιφέρεια και η μία θα βγει σε σύνταξη. Αυτό το κομμάτι που ρωτάει εδώ ο πρόεδρος του Συλλόγου των Παράκτητων Αλλιών δεν έπρεπε να το ρωτάει σε εσάς, έπρεπε να το ρωτάει σε εμάς. Εμείς έπρεπε να έχουμε τη συνεχή επαφή με εσάς και να γίνεται αυτή η σύνδεση η εύκολη. Δεν μπορείτε να ασχοληθείτε με έναν ψαρά, με έναν σύλλογο, δυστυχώς. Εμείς όμως θα επιβάλλετε να κάνουμε αυτό το ρόλο. Να φανταστείτε ότι στο ΕΣΠΑ, το κομμάτι το ΕΠΑΛ της Αγίας, η αυτοδιοίκηση δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν έχουμε καν συμμετοχή στην υποβολή του φακέλου για να γνωρίζουμε ποια έργα υποβλήθηκαν στην περιοχή μας.
Όχι, ούτε, που θα έπρεπε να έχουμε λόγο στην, στο να εκτιμήσουμε την αναγκαιότητα της κατασκευής ενός έργου ή οτιδήποτε άλλο. Δεν συμμετέχουμε πουθενά. Ακόμα και στον παράγοντα της Αγίας πλέον, πάει να μπει με αυτό που είπε κάποιος κύριος προηγουμένως για την Ατούρα, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Συγγνώμη, το περιβάλλοντος. Έχει χαθεί μπάλα στο, για να το πούμε έτσι απλά, στην Αγία. Δυστυχώς αυτός ο διάμεσος ρόλος του δημοσίου δεν παίζεται. Ξοδεύεται λεφτά στο δημόσιο, αλλά δεν παίζουμε ούτε αυτό το βασικό ρόλο που θα έπρεπε να παίξουμε. Δυστυχώς. Και αν αυτό το πράγμα δεν ενισχυθεί, δεν βρεθεί μια δομή, όχι απλά κόσμου, σωστή δομή, σωστού οργανογράμματος, σωστή στελέχωσης, ώστε να έχουμε αυτό το bottom up και το από προς τα κάτω, την επαφή του Πανεπιστημίου με τους σύλλογους. Έχουμε αυτό που λέγατε εδώ παράδειγμα, πάω πίσω, κύριο Σιλέος, ας πούμε, που έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές. Έχει βοηθήσει άπειρες φορές, αλλά με προσωπικές επαφές. Δεν πρέπει να γίνεται έτσι. Να παίρνω τηλέφωνο, Γιώργο, μπορείς να μας κάνεις αυτό. Θα πρέπει όλο αυτό να είναι μια λειτουργία συνεχόμενη. Μια λειτουργία επαφής, αυτό που κάνετε εσείς με το σύνδεσμο των βιομηχάνων, θα πρέπει να γίνεται και με τις υπηρεσίες. Το κάνετε μια φορά το μήνα. Ναι. Φαντάζεστε, το κάνουμε τώρα πάνω από ένα χρόνο. Το χειριζόταν η Μαρία Μιχαλοπούλου. Τώρα επικεφαλής είναι ο Χρήστος από την Πρίσμα. Το συντονίζει από εκείνη την πλευρά. Ο Γιωδαμβλής. Ήταν προηγουμένως και ένας κύριος εκεί. Συμμετέχει. Εδώ κοίταξα προσεκεί. Αυτό φέρνει αποτελέσματα, αργά, είναι μια διαδικασία αργή. Έχουμε αποτελέσματα όπως έχετε εσείς με την Αλία, έχουμε εμείς με την Πανεπιστήμιο, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με την πολιτική προστασία, γιατί υλοποιήσαμε, εμείς έχουμε δώσει στην υπηρεσία τους δύο αποτελέσματα από δύο γιγάντια προγράμματα. Το παρουσίασε προηγουμένως το iPhone Water ο Χρήστος. Έρχεται να συμπληρώσει τους σταθμούς, τους οποίους δεν έχει περιφέρει. Το ΚΕΔΙΑΚ, από την άλλη πλευρά, που είναι το Κέντρο Διακυβέρνησης Ανθεκτικότητας, έχει φορητό σταθμό σε τρέιλερ, τον οποίο μπορούμε να τον διαθέσουμε και αν υπάρχει κάπου μόλις ή βλέπε πυρκαγιά ή οτιδήποτε άλλο, τον πάμε επί τόπου και μετράμε. Έχουμε άλλους σταθμούς. Φανταστείτε ότι όσους σταθμούς βάλαμε συνολικά από τα δύο προγράμματα, υδρομετρικούς, μετρολογικούς, στην ξηρά. Γύρω στα πάνω από 20 σταθμούς βάλαμε εμείς τα τελευταία δύο χρόνια. Και πόσους έχει ο Γιώργος ο Σιλέος στη θάλασσα, και ξέρετε και ποιο είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Ότι τελειώνει το πρόγραμμα και ό,τι ζημιές έχουν, μας κλέψανε το σταθμό στα Κυμαίρια. Κατέστρεψαν το σταθμό του Γιώργου στο Θρακικό Πέλαγος και το ασφαλιστήριο συμβόλαιο του Πανεπιστημίου δεν μπορεί να τους καλύψει γιατί είναι εκτός Πανεπιστημίου. Και δεν υπάρχει αυτό που είπατε να τα υιοθετήσει απευθείας το κράτος από την άλλη πλευρά γιατί τα έχουμε. Δεν ψάχνουμε. Θα μπορούσε να γίνει όμως. Θα μπορούσε να γίνει συνεργασία. Δεν μπορεί να το πληρώσει. Πρέπει η περιφέρεια μετά να στήσει έναν άλλο μηχανισμό, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που να μας χρηματοδοτεί εμάς, να τα συντηρούμε, να τα παρακολουθούμε και να τα συντηρούμε, να τους δίνουμε πρόσβαση που μπορούμε να το κάνουμε και με το ανθρώπινο δυναμικό μας εμείς, χωρίς κόστος, δηλαδή να το προσφέρουμε στην ουσία, να καλύπτεται μόνο το πήγαινε όλων των ανθρώπων αυτών σε θάλασσα, στεριά, συντήρηση σε όλο αυτό το σταθμό. Γιατί όλοι αυτοί οι σταθμοί, γιατί για να τρέξουν, για να αντλήσουν πρωτογενή δεδομένα και να μπορέσει να τα επεξεργαστεί κάθε βράδυ στο σερβερ ο Γιώργος ο Σιλέος και να βγάλει την πρόγνωσή του για 5 μέρες όπως κάνουμε εμείς για τις πλημμύρες και άλλοι για τη διάχυση της ρήπανσης. Αλλά αυτό δεν είναι μια υπηρεσία που συντηρείται έτσι με την καλή καρδιά πλέον στο χωριό. Όλο αυτό είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και πολλές φορές ότι πιο απαιτητικό η γνώση. Ζητούσα στη Λάρισα σύστημα πρόγνωσης πλημμυρών, το έχουμε το 15 στον Άρτα. Το μοναδικό στην Ελλάδα. Την έχουμε την τεχνογνωσία, αλλά αυτή η τεχνογνωσία για να αναπαραχθεί, να φτάσει στον καθένα να πουσάσει, έχει μια τεράστια κόστη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τι πρέπει να γίνει, να πάμε ιεραρχημένα. Πού μπορούμε να πάμε, πού υπάρχει κρίσιμη μάζα και τι χρειάζεται
η διεύθυνση, να πει ένα, δύο, τρία, τέσσερα σημεία. Ξεκινάμε. Για στρατηγικό σχεδιασμό. Ναι, ναι, ξεκινάμε. Πού θα πάμε, μιλάμε να πάμε. Να πάμε. Για επικοινωνία μιλάμε, για ενημέρωση. Αν κάνετε ένα τύπημα στο διαδίκτυο, εσάς μας βρίσκετε σε δευτερόλεπτα και να δείτε όλα αυτά. Είναι open όλα. Δεν κρύβεται τίποτα. Δεν είναι τίποτα σε κλειστούς σερβέρς. Μόνο σε κλειστούς σερβέρς είναι μόνο τα πρωτογενή δεδομένα. Γιατί και να τα δούμε και να μην τα δούμε, ούτε εγώ θα καταλάβω. Τι λένε τα στοιχεία του Γιώργου Σιλέου. Ο ίδιος όμως μπορεί να εξεταστεί τον αλγόριθμο και να δώσει αποτέλεσμα. Και αυτό το αποτέλεσμα να μπορεί να διαβαστεί από εσάς. Άρα εμείς πρέπει να έχει και να το επιλαϊκεύσουμε. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε και κράτος και να γίνουμε και ιδιώτες, να γίνουμε και, και πολιτικοί. Προσπαθούμε να ανοίξουμε μέχρι εκεί που μπορούμε, να μην χάσουμε το σκοπό για τον οποίο είμαστε, παραμένουμε πανεπιστήμιο με μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο αντικείμενο στην περιοχή, τη σύνδεση με την κοινωνία. Γιατί το Δημοκρίτιο γι' αυτό ιδρύθηκε, για να αλλάξει το ρου της ιστορίας σε αυτή την περιοχή της χώρας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Άλλες φορές επιτυχημένα, άλλες φορές αποτυχημένα. Δεν είμαστε παντογνώστες. Σε άλλα σημεία καλύτερα, σε άλλα σημεία χειρότερα. Δεν είμαστε τόσο στο αντικείμενο αυτό που ακούσατε προηγουμένως. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά πανευρωπαϊκά και παγκόσμια. Είμαστε πάρα πολύ ψηλά. Ο Γιώργος είναι πάρα πολύ ψηλά επιστημονικά σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, όλοι αυτοί όμως, επειδή το 24ωρο λέω συνήθως 24ωρο 24 ώρες, δεν έχει 36 για μας, 24 έχει. Λοιπόν, αν δεν έρθει η διεύθυνση αλληλείας μαζί με όλους εσάς, τους επαγγελματίες, να κάτσουμε να μας θέσουν συγκεκριμένο ερώτημα και τι μπορούμε να απαντήσουμε για αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα, δεν θα φτάσουμε ποτέ σε μια πρόταση αναπτυξιακού χαρακτήρα. Γιατί εσείς μας ζητάτε προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα και εμείς δουλεύουμε προτάσεις ερευνητικές για τη νέα γνώση. Πρέπει εμείς να στρίψουμε και λίγο και να απαντήσουμε και σε τέτοιου είδους ερωτήματα. Το κάνουμε, αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε στο σύνολο του χρόνου μας. Είναι σίγουρα. Θυμηθείτε ότι έχουμε και 20.000 φοιτητές, οι οποίοι πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς, αλλάζουν, φεύγουν ή μένουν και δεν σταματάει καθόλου αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε όλοι. Όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Για να πετύχουμε όλα αυτά, εμείς φτάσαμε στο σημείο, δώσαμε γραφεία στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο στην Ξάνθη, για να συναντιόμαστε πιο συχνά και να τα λέμε πιο πολύ. Αντίστοιχα, θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες. Αλλά και για εμάς είμαστε πεπερασμένος αριθμός. Δεν είμαστε χιλιάδες. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι τέτοιες μέρες... Στον διακάθα για ναι, εγώ σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γι' αυτό γύρισα πάλι. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος? Γιατί προτιμώ μια αίθουσα με 15 ανθρώπους που ενδιαφέρονται από μια αίθουσα με 100 που δεν ενδιαφέρεται κανένας. Ναι. Η επιστημονική ομάδα, εμείς ευχαριστούμε ναι. Και εμείς έχουμε να μιλάμε άλλες τόσες ώρες. Ναι. Δεν σκαλέμε. Ναι. Θα μιλήσουμε για τα αιτήματα όμως θα τα πούμε. Αλλά ο Στάθης... αποδείχθηκε ότι το στρογγυλό τραπέζι, η περιφέρεια δεν είναι μόνο για χωρούς, σε πλατείες και σε λιμάνια, είναι και για τέτοιες εκδηλώσεις. Αυτό θέλω να πω στην αρχή. Άκουσα μια επιστημονική ομάδα που είναι δίπλα μου στο Πανεπιστήμιο, γέννημα θέρμα Ξανθιώτης, που δεν τα άκουγα. Όλα αυτά που άκουσα. Είναι... Και όλα δεν είναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε κατακτήσει κάποια βήματα. Ο Στάθης ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνουμε σε πολλά αντικείμενα και σε μερικά που μπορεί να μην ξέρει με ένα τηλεφώνημα μαθαίνει. Οπότε, ενημερώστε εσείς την εταιρεία τι σας ενδιαφέρει και ο Στάθης θα ξέρει, θα μας βρει και θα φτιαχτεί η ομάδα η οποία θα αρχίσει να απαντήσει τα ερωτήματα. Όταν έχουμε μια πρόταση για σήμερα, ας είναι πρόταση. Αλλά όταν παραμείνει το δίκτυο, ναι. Να κάνουμε ένα
master plan που να ερχίσουμε κάποια άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ιδιώτης την ώρα και να προσπαθήσουμε μετά να τα δρομολογήσουμε με λύσεις. Ας είναι και ένα. Ναι. Και ένα. Και ένα. Από αυτή την ομίγυρη, επειδή έχουμε ένα στόχο, ο στόχος είναι όλων μας, είναι να λύσουμε, να κάνουμε τους ανθρώπους πιο χαμογελαστούς. Έτσι. Αλλιώς αν ερευνάτε εσείς για να ερευνάτε και εμείς θα σχεδιάζουμε για να σχεδιάζουμε, αυτή την ώρα και οι υπόλοιποι φορείς αν υπάρχουν, δεν έχει κανένα λόγο αυτό το πράγμα. Όλοι υπάρχουμε αυτό το πράγμα για να φτάσει όλο αυτό το πράγμα στο τελικό αποδέκτη, την κοινωνία. Λέω λοιπόν τώρα αυτό το πράγμα που συζητήσαμε να ιεραρχήσουμε. Εγώ θα έρθω σε επαφή με τους κύριους καθηγητές, θα έρθω σε επαφή να ιεραρχήσουμε ένα-δύο τα πιο άμεσα, να τα συζητήσουμε αυτή την ώρα με τους συνεταιρισμούς, με τους ιδιώτες και τις βιομηχανίες γύρω από την Αλία και ας λύσουμε ένα. Ας βάλουμε το πρώτο ένα. Ένα. Τώρα, αυτό θα είναι αλλαγή μιας νομοθεσίας. Παράδειγμα, να σου πω τώρα. Εντοπίσαμε εδώ με τον πρόεδρο που το θεωρώ πολύ βασικό. Να αλλάξει που είναι κάτι σχετικό και άσχετο. Η λιμνοθάλασσα, δεν μπορεί η λιμνοθάλασσα της Βιστονίδας να μην είναι πλωτή. Να σου το πω απλά. Αν και είναι πλωτή, αλλάζει όλα τα δεδομένα. Λοιπόν, σαν παράδειγμα για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί κράτησε αρκετά. Αλλά και εμένα μου άρεσε τόσο πολύ που δεν θέλω να φύγω, έτσι. Λοιπόν, ένα θέμα να το πάρουμε και να το εξαντλήσουμε σε όλο το μέγεθος. Εκεί τότε θα έρθει και αναπληρώνει τώρα. Όταν πάει να το λύσεις, έρχεσαι και κάνεις συμπληρώσεις. Πας στον Περιφερειάρχη και λες, κάνε, ενίσχυσε τα τμήματα. Δεν μπορεί να τα μετανισχύσεις. Μην πας, ας πούμε, παίρνεις έναν ιχθυολόγο που τον έχεις να μετράει αγελάδια και ενώ είναι σχετικό με ότι δεν το βάζει στο τμήμα Αλίας. Τι το βάζει να μετράει γελάδια, ας πούμε, αφού ο άνθρωπος έχει ειδικότητα σε αυτό. Πάνε και χώστον εκεί. Όταν παίρνει ένα θέμα, αρχίζει σιγά σιγά και σαν μαγνήτης αρχίζουν και μορφοποιείται το πράγμα ώστε να βγάλουμε ένα αποτέλεσμα. Εγώ, όπως είπα και προηγούμενα, αυτό είχα πει όταν έχει φύγει, καλύτερα τα λιγότερα από τα καλύτερα, ας πούμε. Εντάξει, και να κλείσουμε, νομίζω, αυτή την ώρα. Θα σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και θα επανέλθουμε όλοι στο επόμενο. Ευχαριστούμε. Με τι αφορά σήμερα αυτή η μερίδα, έτσι. Αυτό είναι ένα στρογγυλό τραπέζι, στο οποίο καθόμαστε στο τραπέζι οι άνθρωποι, οι επαγγελματίες της Αλίας, αλλά όχι μόνο της παράκτησης Αλίας, αλλά και των λιμνοθαλασσών και λιμνών, δηλαδή όπως έχουμε, θα είδατε, και συνεταιρισμούς μαζί μας. Και έχουμε σαν στόχο να αναδείξουμε ακόμη μια φορά, να συζητήσουμε, να καταγράψουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όχι μόνο στον κλάδο, αλλά και γενικότερα αυτήν την ώρα στο περιβάλλον, γιατί στο οποίο δραστηριοποιούνται. Διότι όταν το περιβάλλον αυτήν την ώρα δεν είναι φιλικό, τότε, όπως καταλαβαίνετε, αυτή την ώρα και οι επαγγελματίες δεν μπορούν να ευωδώσουν στο χώρο τους. Αυτά εδώ είναι θέματα τα οποία μας απασχολούν μέσα από αυτό το διατοπικό πρόγραμμα, το οποίο τρέχει εδώ και 2 χρόνια. Γίνεται συνεργασία με άλλες 22 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Και καταγράφουμε, αναδεικνύουμε, τυποποιούμε και μέσα με επιστήμονες κάνουμε προτάσεις οι οποίες στο τέλος θα αποτελέσουν ένα υπόπεδρο και έναν οδηγό που θα προωθηθεί προς τους αντίστοιχους πολιτικούς φορείς για την επίλυση θεμάτων. Επίσης, πάνω σε αυτά τα πλαίσια θα βγει ένας οδηγός, ένα ντοκιμοντέρ που θα αποτυπώνει τις περιοχές και παράλληλα με αυτό εδώ το πρόγραμμα θα γίνουν και κάποια δρόμενα. Και εμείς έχουμε ένα δρόμενο το οποίο θα κάνουμε στη Μαρόνια σε λίγες μέρες με τους παραμυθάνοντες της θάλασσας, για να δώσουμε και μία άλλη διάσταση αυτή την ώρα και να φέρουμε γενικά τη θάλασσα πιο κοντά, γιατί θεωρώ ότι τη θάλασσα ακόμη δεν την θεωρούμε σαν την βασική μας προτεραιότητα ανάπτυξης ακόμη και στις δικές μας περιοχές. Ανδρέας Χαραγιώργης, εντεταλμένος σύμβουλος στην αλλιευτική πολιτική στην περιφέρεια. Είστε γνώστες των προβλημάτων, βέβαια, όσον αφορά τις παράκτητες και θαλάσσιες περιοχές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία 4 χρόνια, ξεκινώντας από το 20 όταν και ανέλαβα την αντιπεριφέρεια, η κλιματική αλλαγή δημιούργησε πελώρια προβλήματα και συνεχίζει να δημιουργεί. Θα σας θυμίσω ότι το 20 είχαμε το πρόβλημα του πλανκτών, αμέσως μετά είχαμε την αύξηση θερμοκρασίας με την συνολική ολική καταστροφή των μυδοκαλλιεργειών. Συνάμα είχαμε και τα προβλήματα των παράκτιων αλιαίων αλλά και της μέσης αλίας. Βλέπετε ότι είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσαν να είχαν προβλεφθεί και άρα λοιπόν είχαμε καταλήξει τότε εκείνη την περίοδο, την διετία της δικής μου αντιπεριφέρειας, να ζητάμε μόνο αποζημιώσεις από το Υπουργείο. Αυτό ήταν μια
πρόσκαιρη λύση, μια λύση η οποία δεν αποτελεί όμως λύση του προβλήματος, γιατί απλούστατα καλύπτουμε με κάποιες ανάγκες. Θα σας θυμίσω ότι με το πλανκτόνι οι μέσης αλίας και οι παράκτη βγάζαν τα δίχτυα τους και τα πετάγανε, διότι γινόταν μια άμορφη μάζα η οποία δεν ήταν πια διαχειρίσιμη. Άρα εκ των πραγμάτων λοιπόν πρέπει να βρεθούν λύσεις. Οι μόνες λύσεις μπορούν να βρεθούν, γιατί με το κλίμα και τις κλιματικές αλλαγές δεν μπορούμε να τα βάλουμε πέρα και βεβαίως δεν ξέρουμε τι μας προβλέπει το μέλλον, είναι να μπορέσει το Υπουργείο, και προς αυτή την κατεύθυνση βαδίζουμε, και μάλιστα υπήρξε και ο άξονας του 21-27, τον οποίο εμείς συζητήσαμε με το Υπουργείο, τα 600 περίπου 30-40 εκατομμύρια, 640 εκατομμύρια αν δεν κάνω λάθος, που πέφτουν στην αλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μοναδικό σκοπό να μπορέσουν να υπάρξουν προγραμματικές συμφωνίες, συμβάσεις αν θέλετε, ή ακόμα και εκπαιδευτικά προγράμματα των πανεπιστημίων αλλά και των υπολείπων φορέων, των ικανών να μπορέσουν να κάνουν μια πρόβλεψη. Πώς γίνεται αυτή η πρόβλεψη? Αυτή η πρόβλεψη γίνεται είτε μέσω μετρήσεων συνεχών, είτε δορυφορικών, είτε διαζώσεις, για να μπορέσουν ίσως να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για το τι έρχεται τα επόμενα δύο χρόνια. Υπάρχει πολιτική βούληση? Όσο ήμασταν εμείς διοίκηση, διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μετά τις εκλογές έχουμε πάψει να είμαστε διοίκηση. Ναι, αυτός ήταν ο στόχος μας και η λογική ήταν απλή. Θα κοιτάξουμε να προβλέψουμε, αν αυτό είναι εφικτό και μας το επιτρέπει η επιστήμη, την επόμενη διετία, έτσι ώστε να προλάβουμε μέσω των προγραμμάτων είτε ΕΣΠΑ είτε Υπουργείου αλλά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της περιφέρειας η οποία διαχειρίζεται πάρα πολλά λεφτά του ΕΣΠΑ, να δημιουργήσουμε τις ικανές συνθήκες πρόβλεψης, έτσι ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον χώρο να μην έχουν πρόβλημα την επόμενη διετία. Αν αυτό είναι εφικτό, θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από το Υπουργείο αλλά και από τους επιμέρους κρατικούς φορείς, για τον απλούστο λόγο ότι αντιλαμβάνεστε ότι οι αποζημιώσεις κάποια στιγμή θα σταματήσουν. Δεν γίνεται το ελληνικό κράτος συνέχεια να δίνει αποζημιώσεις, αλλά δεν αποτελεί λύση και για τους ίδιους ανθρώπους. Ο μόνος τρόπος λοιπόν είναι η πρόβλεψη, και επ' αυτής νομίζω ότι θα γίνει μια συζήτηση σήμερα για να βγουν τα αποτελέσματα, με τις αναπτυξιακές να προτάσουν αυτό το πρόγραμμα του 21-27 δίνοντας τους άξονες που πρέπει, και η περιφέρεια βεβαίως να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία, την οποία εμείς για πρώτη φορά από το 2019 προτάξαμε. Ήταν η πρώτη αντιπεριφέρεια αλίας στην Ελλάδα, την τηρήσαμε, την ακολουθήσαμε και νομίζω ότι έχουμε βάλει εκείνη την υποδομή, έτσι ώστε οι επόμενοι να κάνουν ακόμα καλύτερα πράγματα από εμάς. Είναι σημαντική, και βέβαια θέλω να πω ότι και ως πρόεδρος του Leader ήταν μια πετυχημένη περίοδος για το Leader, το οποίο βέβαια βρίσκεται προς το τέλος του. Απορροφήσαμε περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ από 6,5 περίπου που ήταν, κάπου 130 επενδυτές ενισχύθηκαν από το Leader. Πιστεύω το Leader είναι ένα αξιόλογο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, από την άποψη ότι με εκμεταλλευόμενοι αυτά τα προγράμματα που υπάρχουν, ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ είναι το Leader, μπορούμε, βοηθάμε την περιοχή, την ανάπτυξη της περιοχής, τις επιχειρήσεις, και βέβαια σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη δουλειά που γίνεται εδώ στην αναπτυξιακή, και είναι πάρα πολύ αξιόλογη, ότι όχι εγώ βέβαια, αλλά και ο πρόεδρος της αναπτυξιακής και ο Γενικός Διευθυντής με την εμπειρία του και τις άριστες γνώσεις, βοηθάμε πάρα πολύ σημαντικά την περιοχή μας και βέβαια και την περιοχή της Ξάνθης, μην το παραλείψω, γιατί πλέον το Leader το διαχειριζόμαστε της Ξάνθης και της Ροδόπης εμείς. Ευχαριστώ επίσης και το προσωπικό για τις προσπάθειες που καταβάλει, και πιστεύω ότι το καινούριο Leader, το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο, θα είναι έτσι ακριβώς στην ίδια πορεία που ήταν και το προηγούμενο, και ευελπιστούμε ότι όλοι θα απορροφήσουμε περισσότερα κονδύλια από αυτά τα αρχικά τα οποία ξέρουμε ότι μας έχουν εγκρίνει, και θα βοηθήσουμε πάρα πολύ βέβαια τις επιχειρήσεις τόπου. Σας ευχαριστώ.